ζούμε σε ένα σύστημα παγκόσμιο. Αυτό θα έχουν να αντιμετωπίσουν. Το να στέκεσαι απέναντί του δεν έχει κανένα νόημα. Πρέπει να καβαλήσεις όπως τη σανίδα πάνω στο κύμα και να επιπλέψεις για να επιζήσεις. Και ότι η πολιτική δεν είναι όχι στην παγκοσμιοποίηση. Η λογική είναι η ψυχή σου ελληνική, το μυαλό σου παγκόσμιο. Για να επιζήσεις. Κύριε Κομπουράκη, δεν το λέτε αυτό. Λέτε τα Συμφωνώ απόλυτα. Με συγχωρείτε, σας είπα, η παγκοσμιοποίηση ως ιδέα είναι ένα εργαλείο. Δεν ευθύνεται το εργαλείο για την κακή του χρήση. Συμφωνώ μαζί σας απόλυτα. Η ψυχή σου ελληνική και ορθόδοξη και η καρδιά σου και η συμπεριφορά σου να είναι παγκόσμια. Το μυαλό σου να βλέπεις, γιατί αλλιώς θα πεθάνεις, θα σε φάνε. Να δίνεται σε όλο τον κόσμο με όλη την πρόθεση και την αγάπη της φυλής μας και της ιδιοπροσωπείας μας. Γι' αυτό ακριβώς και είμαι πάντοτε υπέρ της ετερότητας. Δεν είμαι εναντίον των συνανθρώπων μας. Πάντως, ξέρετε κάτι, το να σας ακούω εγώ την Εκκλησία. Έχει διολυστήσει η Εκκλησία, νομίζω, σε πάρα πολλές συντηρητικές θέσεις. Αυτό νομίζω, πάλι με το 666. Συγχωρείτε, εάν σήμερα μιλείς για την πατρίδα, για τη θρησκεία, για την αξιοπρέπεια, για τις αρχές που συγκροτούν το ανθρώπινο πρόσωπο, θεωρείσαι ρατσιστής, φασίστας ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εάν μιλείς για την έκπτωση της ανθρώπινης προσωπικότητας, την παραβατικότητα, το έγκλημα του λευκού κολάρου, θεωρείσαι προοδευτικός, αριστερός και δεν συμμαζεύεται. Δεν είναι τα πράγματα νομίζω έτσι. Το έχει αποδείξει η ιστορία αυτό. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο επί τη ευκαιρία. Γι' αυτό που λέγαμε για τη θεολογική πριν. Η άποψή σας είναι ότι εάν υπήρξαν, ας πούμε, υπερβολές ή λάθη ή από τους καθηγητές και από τους Πριτάνης, ας πούμε, λανθασμένες συμπεριφορές, να επέμβουν, να επαναφέρουν τον νόμο, αλλά η σχολή να μείνει. Να καταγνωστούν, να επιβληθούν ιδέουσες κυρώσεις και να καθαρθεί το σύστημα. Μάλιστα. Αυτό πιστεύουμε και αυτό φρονούμε όλοι οι άνθρωποι που έχουμε λίγη λογική. Ερώτηση. Όταν η αλληλεγγύη. Ξέρετε, είμαι κυβερνητική της Εκκλησίας. Μάλιστα. Υπήρξε πρόβλημα στην ηγεσία. Δεν ήταν να κυνηγήσετε το αυτό για κάτι στην αλληλεγγύη. Διώξατε και νομίζω, αυτό που είχε, ότι, το στείλατε εδώ και αλλάξατε και κάνετε και άλλη οργάνωση. Όχι, με συγχωρείτε. Έχει ήδη το θέμα παραπεθεί στη δικαιοσύνη. Έχει καταγνωστεί. Γιατί δεν την κρατήσατε την αλληλεγγύη, αλλά την κατεδαφίσατε και φτιάξατε άλλη. Η αλληλεγγύη ήταν μια μη κυβερνητική οργάνωση, όπως αντιλαμβάνεστε. Έτσι. Λοιπόν, εκεί υπήρξαν κάποιες παρεκβάσεις ενδεχομένως. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν γίνει, έχουν καταγνωστεί, έχουν επιβληθεί ιδέουσες κυρώσεις, έχουν απομακρυνθεί υπεύθυνοι και έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Είδατε τώρα, σεβασμιότατε. Μία μη κυβερνητική οργάνωση είχε η Εκκλησία και αυτή είχε σκάνδαλο. Όχι, και κάνετε κριτική στο πολιτικό σύστημα. Κοιτάξτε, εάν κάποιο πρόσωπο δεν έχει μία πιστότητα στο βίο του ή μία καλή συμπεριφορά, αυτό σημαίνει ότι ευθύνεται το όλο σύστημα. Δηλαδή, αν εγώ αυτή τη στιγμή έχω ένα πρόβλημα στη συμπεριφορά μου, ευθύνεται η Μητρόπολη μου ή ευθύνεται η Εκκλησία γενικότερα. Όχι, αλλά άμα είστε 100 δεσποτάδες και έχουν 70 κακή συμπεριφορά, τότε κάτι συμβαίνει στο σύστημα. Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο αριθμό μέσα στην ιεραρχία. Πόσοι άνθρωποι οι οποίοι αγωνιζόμεθα. Τι αριθμό θα βάζατε εσεί. Σε ποιο θέμα? Αφού διαφωνείτε με το 70%, τι αριθμό θα βάζετε? Δεν είμαι ικανός εγώ να κρίνω τους αδελφούς μου. Τέλος πάντων, να σας πω τώρα κάτι. Ομιλώ και λέω εκείνο το οποίο πιστεύω. Με αφορμή το έγγραφο αυτό της Ιεράς Συνόδου. Κάντε κάποιες διαπιστώσεις. Ότι το πολιτικό σύστημα τα έκανε σαλάτα, τα έκανε αυτό κτλ. Και εμείς, εν πάση περιπτώσει. Να προτείνετε κάτι. Έχετε μέσα εκεί, δηλαδή τι θα κάνετε από τώρα και ύστερα? Προτείνουμε ένα πράγμα. Την αυτοκριτική, την αυτομεμψία και τη μετάνοια. Αυτό σημαίνει αλλαγή πορείας και στροφής. Να βάλουμε περισσότερο Χριστό στη ζωή μας. Δηλαδή περισσότερη αγάπη. Μείγμα πολιτικής άλλο ζητάτε κι εσείς. Ορίστε. Και εσείς άλλο μείγμα πολιτικής και συμπεριφοράς ζητάτε στην ουσία. Ασφαλώς. Θέλουμε αλλαγή πλεύσος, αλλαγή πορείας. Αυτό νομίζω όμως το λέτε εσείς με τόση σαφήνεια και ευκρίνεια, κύριε Οικονομέα και κύριε Γαμπουράκη, που νομίζω ότι παρέλκει ο λόγος σε άλλους. Πόσες φορές έχετε καταγγείλει, εσείς ήδη τα λέτε, και σας συγχαίρω και δημοσία, ότι δεν έγινε τίποτα με την κάθαρση την περιόνιμη. Ενεφανίσαν πολύ ως αρχάγγελοι της καθάρσεως, δεν αναφέρομαι σε πρόσωπα, αλλά δεν έκαναν τίποτα. Τι έγινε με το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, με την πώληση του Γερμανού, με τα δομημένα ομόλογα? Με το βατοπέδι. Δεν πρόκειται το πολιτικό σύστημα, λοιπόν, δεν πρόκειται να με αυτό Siemens, δεν με τη Siemens. Πώς διαπορθμεύθηκε ο κύριος Χριστοφοράτος στη Γερμανία μέσω της κυβερνητικής εξουσίας άλλου κόμματος και όχι εκείνου το οποίο είχε εμφανώς εμπλοκή με την υπόθεση? Λοιπόν, είναι ένας φαύλος κύκλος. Αν αυτά όλα δεν αλλαγούν και αν δεν αλλάξουν εσωτερικά και πνευματικά και ουσιαστικά, τίποτα δεν πρόκειται να γίνει. Και θα βρισκόμαστε σε μια τέτοια παλινοδία και σε έναν φαύλο κύκλο επαναλήψεως των ιδίων τραγικών πραγμάτων.
Ναι, γι' αυτό για τα σκάνδαλα. Η διαφωνία μας είναι, εμείς τα λέμε για τα σκάνδαλα, λέμε για την έλλειψη τιμωρίας, λέμε για όλη αυτή την ξεφτύλα του πολιτικού συστήματος, όπως λέμε βεβαίως καμιά φορά και για την ξεφτύλα του εκκλησιαστικού συστήματος. Να πω κάτι, κύριε Γερμανίδη. Η διαφωνία μας είναι ότι δεν έχετε καμία δουλειά εσείς να ανακατεύεστε μετακοσμικά. Μετακοσμικά. Εσείς είστε σποντάδες εννοώ. Μα με συγχωρείτε, εμείς δεν ανακατεύουμε μετακοσμικά πράγματα. Απλώς. Δηλαδή εμείς σας ακούμε με σεβασμό τις απόψεις σας ως δεσπότη, αλλά δεν μπορείτε. Ερμηνεύουμε τα πράγματα και κάνουμε τη διάκριση των γεγονότων. Έχουμε το χρέος αυτό. Δεν είμαστε εξωπραγματικοί, ούτε ζούμε σε μια σφαίρα κλεισμένη. Σεβασμιότατε. Να σας πω κάτι. Με σεβασμό ακούμε τις απόψεις σας. Ένας μεγαλόσχημος από την ρωσική πρεσβεία για κάποιο θέμα το οποίο αφορούσε ένα μνημόσυνο που θα γινόταν στο νεκροταφείο της Αναστάσεως για κάποιους Ρώσους οι οποίοι έχουν σκοτωθεί στο παρελθόν και είχαν ενταφιαστεί εκεί. Λοιπόν, ξέρετε τι μου είπε, ότι απεγνωσμένα ζητεί η Ρωσική Ομοσπονδία τη δυνατότητα να κατέβει ο ρωσικός στόλος στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο και επιμόνως αρνούνται οι ελληνικές κυβερνήσεις να παράσχουν τη σχετική συνδρομή. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι θα αλλάξει το στάτους όλης της περιοχής μας. Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Δεν σημαίνει αυτό, σεβασμιότατε. Λοιπόν, δεν σημαίνει αυτό. Απλά. Ξέρετε τι σημαίνει. Είναι πολύ, πολύ σύνθετα τα θέματα. Ξέρετε τι σημαίνει? Ότι κάνετε εξωτερική πολιτική αυτό. Όχι, δεν κάνω εξωτερική πολιτική. Μα τώρα μα μου λες να κατέβω στόλος, να αλλάξει το στάτους και δεν το κάνω. Δεν είμαι Έλλην πολίτης εγώ. Βεβαίως είστε Έλλην πολίτης. Δεν είσαστε μόνο Έλλην πολίτης. Δεν λέω να γίνω. Δεν είσαστε μόνο Έλλην πολίτης, σεβασμιότατε, είσαστε και δεσπότης. Λοιπόν. Και έχει διαφορά αυτό. Η διαφωνία μας είναι ότι εμείς. Δεν βγήκα στην εκκλησία να πω ότι πρέπει να κατεβεί ο ρωσικός στόλος στο Αιγαίο. Σας το λέω τώρα σε πρώτη. Όχι, αποκαλείτε, ξαναλέω και πάλι και ίσως λίγα λέτε, αλλά δεν είναι δική σας δουλειά να τα λέτε. Αποκαλείται γρεκύλους αυτούς, ναι, τους οποίους ψήφισε ο ελληνικός λαός να τους κυβερνήσει. Τώρα αν είναι, ναι, άχρηστοι αυτοί. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Στο πρόγραμμα είναι πρόγραμμα τους του ελληνικού λαού. Δεν έχετε θέσει, καμία δουλειά εσείς να ανακατεύεστε μετακοσμικά. Στο πρόγραμμα τους. Γρεκύλους δεν τόλμησε να τους πει κανένας, ναι, άλλος παρά μόνο εσείς. Οι δεσποτάδες. Και πού είσαστε οι τελευταίοι που νομιμοποιείστε, ναι, να κρίνετε? Γιατί έχετε βασική ευθύνη για αυτά που έχουμε καταντήσει, για αυτό που έχουμε πάει. Έχετε βασική ευθύνη εσείς στην Εκκλησία για αυτό που έχει γίνει σήμερα. Και είσαστε τελευταίοι που νομιμοποιήσετε να λέτε γρεκύλους. Κυβερνούμε εμείς, κυβερνούμε εμείς. Γρεκύλους αυτούς που τους ψηφίσανε. Πολιτικό έργο κάνουμε, κύριε Οικονομέα, και φιλανθρωπικό. Δεν κυβερνούμε την Ελλάδα εμείς. Όχι, πολιτική κάνετε. Γιατί έχουμε ευθύνη εμείς γιατί πολιτική κάνετε, γι' αυτό. Για την εσχρότητα, για την ασέλγεια, για την ψευτιά, για την ανεντιμότητα. Έχει ευθύνη η Εκκλησία, η οποία προσπαθεί να κάνει ένα έργο ζωής και αναστάσεως. Για ποιο λόγο έχουμε ευθύνη αυτό εμείς? Το λέτε εσείς. Όχι, ότι το λέμε εμείς. Όταν εσείς προσφεύγετε σε μεταφυσικούς, όταν εσείς προσφεύγετε στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, όταν το εσείς λέει το έργο το πνευματικό, το λένε τα μοναστήρια μας, το λένε οι Άγιοι μας, το λένε οι ήρωες της πιστεώνας, το λέει και κάτι άλλο, το ότι είμαστε σήμερα Έλληνες και Ορθόδοξοι και δεν είμαστε. Μα εδώ τώρα σεβασμιότατε. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που κάνουν ορισμένοι δεσποτάδες με την Ορθοδοξία. Όταν τα πάτε με τους σιωνιστές, όταν τα βάζετε με τους Εβραίους, όταν λέτε παγκόσμιες συνωμοσίες. Τα βάζουν με το σιωνιστικό τέρας που προσπαθεί να απομυζήσει όταν τα πάντα. Έχετε καταφύγιο, όταν παρουσιάζετε καταφύγια σε μεταφυσικές ακρότητες. Με τις μασονικές στοές, με το ψευδεπίγραφο δίθεν ίδρυμά τους. Οι οποίες είναι σατανιστικοί ναοί στη μέση της και στην καρδιά της. Όταν στηρίζεστε σε μεταφυσικές ακρότητες και θεολογικές αυθαιρεσίες για να ερμηνεύσετε σίγουρα γεγονότα. Δεν έγραψα εγώ τους 7 λόγους εις 18 βαθμών. Ο Μελισσαρόπουλος το έγραψε, ο διευθυντής του Ηλισσού, ναι, του θεοσοφιστικού και μασονικού περιοδικού. Όπου λέει μέσα ότι ο Μάτς, ο μέγας αρχιτέκτονος του σύμπαντος, ο κρυπτογραφικά αναφερόμενος, είναι ο σφόρος. Εγώ ευθύνομαι γι' αυτό. Όχι, εσείς ευθύνεστε που δεν έχετε ένα σύγχρονο λόγο και θέλετε να μας κάνετε να πιστέψουμε το 666. Το σύστημα της παγκοσμιοποίησης για να επιφέρουν την αλλαγή της ιδιοπροσωπείας των Ορθοδόξων Ελλήνων. Γιατί Ορθόδοξος, ξέρετε τι σημαίνει? Σκληρό, καρύδι και αντιστασιακός, ουσιαστικός σε κάθε είδους καταδολίευση της ελευθερίας του κόσμου. Σεβασμιότατε. Σαν τότε που ανεβάζατε τα λάβαρα, φέρατε τα λάβαρα στο Σύνταγμα για να μην είναι για με τις ταυτότητες. Όταν τα λάβαρα τα σηκώναμε το 1821. Και μαζί με τα λάβαρα και τα κορμιά των αρχιερέων και των ιερέων και των μοναχών, τότε τα είναι αμφιλεγόμενο αυτό. Αμφιλεγόμενο όχι ήταν. Ναι. Δεν μου λέτε, πέστε μου εσείς έναν Έλληνα που άλλαξε την πίστη του και έγινε μουσουλμάνος στα 400 χρόνια και έμεινε Έλληνας. Όλοι εκτουρκίστησαν. Δεν τα έχει κάνει λοιπόν, με την πίστη μας. Και εμείς πιστοί είμαστε σεβασμιότατε. Στην Μητέρα Εκκλησία, αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ. Και εμείς πιστοί είμαστε σεβασμιότατε και Ορθόδοξοι. Και έτσι έχουμε γεννηθεί. Και σας αγαπώ πολύ. Με ορισμένους δεσποτάδες και παπάδες τα έχουμε. Όχι με την πίστη μας. Σεβασμιότατε, ακούστε. Δεν αμφισβητούμε ούτε την ιστορία τίποτα. Υπάρχουν άλλωστε. Εγώ λέω το εξής. Μια ταυτότητα ρημάδα. Σε αυτόν τον τόπο όλοι φοροδιαφεύγουν. Όλοι. Μια ταυτότητα ρημάδα.
πάνε να βάλουν, να έχουν ο καθένας από ένα νούμερο, να μπορεί να ψωνίζεις, να σε ελέγχει την εφορία, να πηγαίνεις στο έκανε σου γράφουν τα πράγματα κτλ. Και αυτό το απλό πράγμα που υπάρχει σε όλη την Ιφίλιο, εσείς λέτε, πάτε να του αντισταθείτε με βάση την αποκάλυψη του Ιωάννου. Όχι, με συγχωρείτε. Ξέρετε τώρα και ότι θα πει το τσιπάκι και θα έχει το 666 μέσα. Εδώ έχουμε πιαστεί με τη συμφορά μας, δεν έχουμε να ψωνίσουμε με την κάρτα αυτή και εσείς λέτε το 666. Η Ιερά Σύνοδος χρησιμοποίησε τρεις λέξεις. Ασάφεια, σύγχυση, επιφύλαξη. Και απογύμνωση προσωπικότητος. Άλλο πράγμα είναι όπως το θέτε και άλλο όπως το είπε η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι εναντίον της προόδου, αλλά είναι εναντίον του να μεταβληθεί ο άνθρωπος από πρόσωπο σε ένα νούμερο ή σε ένα αριθμό. Λοιπόν, εκεί υπάρχει αντίσταση, ασφαλώς. Παρότι μαλώνουμε μερικές φορές. Το πληθείο ή μικροτσίπ ή μικροεπεξεργαστής, ξέρετε τι δυνατότητες έχει. Να παρακολουθεί τη ζωή μας και να καταγράφει την πορεία μας και τη σκέψη μας και τις δράσεις. Παρότι. Ποιος θα τα αξιοποιήσει αυτά τα δεδομένα. Και κάτι άλλο, η ανεξάρτητη αρχή προσωπικών δεδομένων υπό τον κύριο Γεραρή ήδη έχει εκφραστεί. Έχετε διαβάσει την τελευταία της πρόσφατη γνωμοδότηση για την Ευρωκάρτα. Λοιπόν, όλα αυτά τα θέματα Δεν είναι όλοι συνωμότες, λοιπόν. Λαϊκισμό, πείτε αυτό όμως, εντάξει. Πείτε αυτό, να το καταλάβουμε. Αυτό λέμε, δεν λέμε κάτι άλλο. Όχι, λέτε λέτε ότι είναι το μικροτσίπ, το οποίο το αναφέρει ο... Δεν είπε κάτι τέτοιο. Αυτό το λένε με κάποιες ακραίες ομάδες, οι οποίες τέλος πάντων έχουν μια ευσέβεια πολλές φορές που κατεπίγνωση. Σεβασμιότατε. Αλλά η Εκκλησία μιλάται με λόγο ουσιαστικό και αληθινό. Και χωρίς βέβαια υπερβολές και χωρίς βέβαια την ανθρώπινη έτσι, την ανθρωποπάθεια. Σεβασμιότατε. Στην ουσία των πραγμάτων. Σεβασμιότατε. Παρότι μαλώνουμε μερικές φορές, ξέρετε ότι είναι συναρπαστικός ο λόγος σας και μας αρέσει να κουβεντιάζουμε μαζί και να σας ακούμε. Εγώ ταυτίζομαι με τις απόψεις σας, κύριε Οικονομέα, και με τον κύριο Καμπουράκη. Σας παρακολουθώ πάντα, σας αγαπώ. Αυτό πρέπει ιδιαίτερο. Να μας ανησυχεί. Είστε άνθρωποι ελεύθεροι και πραγματικά χαίρομαι όταν σας βλέπω και σας ακούω. Και εμείς χαιρόμαστε να ακούμε τις απόψεις σας, παρότι μπορεί να διαφωνούμε. Να πούμε επίσης ότι την Πέμπτη που έρχεται κάνετε ένα σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο, μοιράζετε τρόφιμα, γιατί τώρα δυστυχώς, όσο περνάει ο χρόνος, δυστυχώς όλο και περισσότεροι θα σας έχουν ανάγκη και θα έχουν ανάγκη τη φιλανθρωπία και ένα πιάτο φαΐ. Δυστυχώς. Κοιτάξτε, εμείς τον Χριστό τον βλέπουμε στον τελευταίο άνθρωπο, στον πιο πονεμένο, στον πιο αδύνατο. Εκεί είναι ο Χριστός και ασφαλώς αυτό διακονούμε και υπηρετούμε. Πόσους ταΐζετε, Σεμανιώτατε, 2.000 την ημέρα και βαίνουν αυξανόμενοι. Δυστυχώς βαίνουν να ξαναυξάνονται. Βέβαια, αυτό δεν είναι η λύση του προβλήματος. Ένα ημίμετρο είναι. Αλλά είναι αυτό που επιβάλλει η αγάπη μας. Τι άλλο να κάνουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε. Καλά Χριστούγεννα. Να βάλουμε Χριστό στη ζωή μας. Για να βάλουμε αγάπη και αλήθεια. Και να διώξουμε τους σατανάδες. Να διώξουμε όλους εκείνους που επιβολεύουν την ελευθερία μας. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Το κυριότερο από όλα είναι να νικήσουμε την υποκρισία. Διότι εγώ είχα ένα φίλο δεσπότη, το Γηθίου, το Σωτήριο, το έχει πεθάνει. Και ήταν ένας εξαγιασμένος άνθρωπος. Ο οποίος μου έλεγε ότι με τους αμαρτωλούς ο Θεός δεν, για σένα μιλάω. Ναι. Δεν έχει τίποτα, με τους υποκριτές έχει. Έχετε επίσης για σένα δίκιο. Μιλάω. Οι αμαρτωλοί είναι πάντοτε παιδιά του Θεού τα οποία τα αγαπάει διαζώντος. Όχι, διότι του έλεγα εγώ είμαι αμαρτωλός. Άσε με, του λέω δεν σώζομαι εγώ, δεν σώζομαι με τίποτα. Ο υποκριτής είναι ένα πρόσωπο που δεν δέχεται την αγάπη του Θεού. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι αυτός που δεν αμάρτησε ποτέ δεν αγιάζει. θεολογικά στέκει αυτό. Το παλιό τραγούδι, λοιπόν, εγώ λέω πρώτος. Δεν στέκει αυτό, άστα αυτά, μην τον παγιδεύεις. Δεν θα σου δώσει την ευλογία του για αυτά. Κοιτάξτε, το πίπτην ανθρώπινων. Έτσι. Το μετανοήν θείων, το εμένη σατανικών. Αυτό το υιοθετούμε. Θα πέφτουμε κάθε φορά για διαφορετικές. Λοιπόν, καλημέρα. 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 Πάμε σε διάθεση.